Χαίρετε, ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός, είμαι εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για μία από τις μεγάλες μου αγάπες, τη μαύρη σοκολάτα, και να απαντήσω στο ερώτημα κατά πόσο ρίχνει τη χολυστερίνη. Ε, η απάντηση είναι ότι γενικά όχι, γιατί όλες οι τροφές που έχουν κάποιο κομμάτι λι λιπόδες δεν μπορεί να ρίχνουν τη χολυστερίνη, μπορούν μόνο να την αυξάνουν, απλά Κάποιε τροφέ με ένα λιπόδε κομμάτι ανεβάζουν τη χολυστερίνη. Άλλε λιγότερο, άλλε περισσότερο. Αλλά α ξεκινήσουμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να δούμε γιατί κυκλοφόρησε αυτό ο μύθο που το ακούω συνέχεια ότι τρώω σοκολάτα υγεία γιατί κάνει καλό στη χολυστερίνη. Καταρχά και υπάρχουν και μελέτε κιόλα. Οι μελέτε λοιπόν, πώ γίνανε αυτέ οι μελέτε, ω εξή. Θα συγκρίνω σοκολάτα με βούτυρο. Είναι, είναι χαμηλό ο πύχη όμω. Δηλαδή. Δεν μπορεί κάτι να είναι υγιεινό επειδή είναι καλύτερο από το ζωικό βούτυρο. Το ζωικό βούτυρο σε σχέση με τη χολυστερίνη είναι ό,τι χειρότερο μπορεί κάποιο να καταναλώσει. Ίσως μόνο το τηγανόλαδο και τα τρανς λιπαρά να είναι χειρότερα ή εξίσου άσχημο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι εγώ θα συγκρίνω την επίδραση της χολιστε... μιας τροφής στη χολυστερίνη και να συγκρίνει τη μαύρη σοκολάτα με το βούτυρο. Είναι άδικη. Η σύγκριση γιατί σίγουρα το βούτυρο είναι χειρότερο. Και από αυτά ακόμα δεν μπορεί να βγάλει το συμπέρασμα ότι άρα η μαύρη σοκολάτα ρίχνει τη χολυστερίνη. Πρέπει να πει ότι εάν τρω βούτυρο και το αντικαθιστά με μαύρη σοκολάτα, η χολυστερίνη θα πέσει. Αλλά είναι λάθο να τρω βούτυρο εξ αρχή. Άρα λοιπόν, αν κάποιο έχει μια χ, ένα χολυστερίνη, α πούμε 130, LDL ξαναλέω, 130. Και περιμένει ότι τρώγοντα σοκολάτα θα πάει από 130-110, μάλλον θα το δει 150 στην επόμενη μέτρηση. Και είναι κρίμα γιατί ξέρω πολλού καρδιολόγου, ε, γιατί γίνανε έρευνε και στην Ελλάδα που δίνανε μαύρη σοκολάτα να ρίχνει τη χολυστερίνη και τέτοια, ε, ακούω καρδιολόγου συχνά να λένε Μαύρη σοκολάτα κάνει καλό στη χολυστερίνη. Όχι, κάνει καλό στη χολυστερίνη όταν αντικαθιστά το βούτυρο. Αλλά κάνει καλό στη χολυστερίνη αν αντικαθιστά ένα μπολ σαλάτα. Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Κάνει κακό. Άρα λοιπόν η μαύρη σοκολάτα δεν επιτρέπεται σε άτομα τα οποία θέλουν να περιορίσουν το επίπεδο της χοληστερίνης στο αίμα τους ή τουλάχιστον πρέπει να, τα καταναλώνουν πολύ πολύ μικρή ποσότητα. Πόσο μικρή, όσο πιο μικρή γίνεται. Να μην πούμε, εδώ πέρα το μηδέν είναι ο στόχος μας. Τώρα το λίγο δεν θα το ορίσουμε σίγουρα στη μια σοκολάτα τη βδομάδα, εγώ θα έλεγα μια σοκολάτα το μήνα και αν. Ε, και πάλι τρω με τρά. Και από εκεί και πέρα, όταν αποφασίσει να μειώσει, πρέπει να αρχίσει από εκεί. Και φυσικά το, η σοκολάτα που έχει βούτυρο κακάο είναι κάτι το οποίο αυξάνει τη χολυστερίνη, και κάτι αν καταναλώνει συχνά, καλό είναι να σκεφτεί σοβαρά να το περιορίσει, αν σε ενδιαφέρει να έχει χολυστερίνη χαμηλά. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια